σήμερα ξεκινά, ανοίγει τις πύλες του το χωριό με τα παιχνίδια στην πλατεία του Άρεως. Όπως έχουμε πει, το καρουζέλ και το παγοδρόμιο θα είναι δωρεάν για όλο τον κόσμο. Θα είναι ανοιχτό κάθε μέρα, από το πρωί μέχρι το βράδυ, και θα είναι μέχρι τις 7 του μηνός, από σήμερα μέχρι και τις 7 Ιανουαρίου. Καθώς επίσης ανοίγει τις πύλες του φυσικά και το πάρκο εδώ με το τρένο, που και αυτό ξεκινά τη δράση του και τις δραστηριότητες του από τις 23 του Δεκέμβρη μέχρι τις 2 Ιανουαρίου, που θα είναι πρωί-απόγευμα με ανιματέρ, και περιμένουν τα παιδιά να παίξουν, να διαβάσουν παραμύθια μαζί με τον Άγιο Βασίλη, να μπουν στο τρένο, να θεωρήσουν ότι πάνε στο χωριό του Άγιο Βασίλη. Μπαίνοντας μέσα στο τρένο θα μπορούν να δουν παλιές φωτογραφίες του Polar Express, καθώς και τους ήχους και τους καπνούς που έχει το τρένο πηγαίνοντας προς την διαδρομή αυτή για τον χωριό του Άγιο Βασίλη. Ο Άγιος Βασίλης, πρωταγωνιστής των ημερών, ποιες ώρες μπορεί να τον βρει το κάθε παιδί εδώ για να του ζητήσει το δώρο του, για να κάνει την ευχή του? Θα είναι από το πρωί από τις 11 θεωρώ ότι μέχρι τις 1 και από τις 6 μέχρι τις 8 κάθε μέρα. Εκτός από τα Χριστούγεννα, ανήμερα τα Χριστούγεννα και ανήμερα την Πρωτοχρονιά. Κυρία Καλούτζη, υπάρχει κάποιο οικονομικό πρωτόκολλο συμμετοχής παιδιών στα παιδιά? Βέβαια. Και κάθε ένα παιδί, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ελέγχουν και κάθε ένα παιχνίδι, είναι σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα του COVID-19, μαζί με ό,τι συμπαρασύρει όλο αυτό. Δεν θα μπαίνουν τα παιδιά, θα μπαίνουν ένα-ένα, ανάλογα με το τι χωρητικότητα έχει είτε το παγοδρόμιο, είτε το καρουζέλ, είτε τα άλλα παιχνίδια. Αύριο ξεκινάμε στις 18 του μηνός και τις εκδηλώσεις στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο και στο Πνευματικό Κέντρο. Συνεργαζόμαστε πάντα με ντόπιους, με καλλιτέχνες οι οποίοι είναι από την περιοχή μας, είτε από την Τρίπολη είτε από την ευρύτερη περιοχή του Δήμου μας. Αύριο έχουμε με την Γεωργία την Παλαμπίνη και με τον Κροάτη κιθαρίστα Μουσικές της Ευρώπης. Την Κυριακή είναι ο Άγιος Βασίλης με την ανακύκλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 11 η ώρα το πρωί στο Πανιεροπούλιο Θέατρο. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλο τον κόσμο. Επομένως, κάθε μέρα θα βγαίνουν και στο site του Δήμου και σε όλα τα site της περιοχής του Δήμου μας το τι ακριβώς θα κάνουμε κάθε μέρα. Το πρόγραμμα είναι γεμάτο από αύριο, από 18 του μηνός, μέχρι τις 5 Ιανουαρίου. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλά Χριστούγεννα να ευχηθώ σε όλους. Αλλά θα ήθελα να κάνω και μία έκκληση. Να μην καταστρέφουν το πάρκο, ήδη εδώ που είναι το τρένο. Έχει καταστραφεί τελείως. Έχουν πετάξει ταμπέλες. Βέβαια θα τα φτιάξουμε μέχρι να ξεκινήσει. Αλλά είναι κρίμα όλο αυτό να πηγαίνει, είναι άδικο και πρέπει να σεβόμαστε πρώτα τον εαυτό μας και μετά όλα τα άλλα.